Ενώπιον του ανακριτικού Ζάνη, οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι συλληφθέντες για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό. Οι τρεις από τους τέσσερις, με κείμενό τους που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τη δικαιοσύνη και υποστηρίζουν ότι η ληστεία τράπεζας εντάσσεται στην επαναστατική τους δράση. Ο Βαγγέλης Μάντζιαρης βρίσκεται στην Κοζάνη και θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη. Ακριβώς, Ελένη, καλό μεσημέρι. Να πούμε πως λίγο πριν τις 11 το πρωί οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια και οι τέσσερις τελικά κατηγορούμενοι για να απολογηθούν στον ανακριτή για την διπλή ένοπλη ληστεία στο Βελβεντό. Τα μέτρα ασφαλείας σήμερα είναι πολύ πιο αυξημένα, καθώς έξω από τα δικαστήρια υπάρχει η συγκέντρωση αλληλεγγύης από περίπου 100 άτομα που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη και φωνάζουν συνθήματα συμπαράστασης για τους συλληφθέντες. Έτσι λοιπόν, για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικοί τους μετέφεραν από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων. Να σας πω τώρα πως λίγα λεπτά μετά τις 11 το κατόφλι του ανακριτή πέρασε πρώτος ο λεγόμενος τοξοβόλος. Περίπου μισή ώρα κράτησε η διαδικασία της απολογίας. Ακολούθησε ο νεότερος από τους συλληφθέντες, ο 20χρονος, και τώρα στο γραφείο του ανακριτή μπαίνει ο 23χρονος. Όπως είπες και εσύ, με βάση την επιστολή την οποία έστειλαν το πρωί στο ED Media, η στάση που κρατούν έναντι του ανακριτή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε ήχο από τις προσαγωγές των ανακριτητών. Κατά την προσαγωγή τους στον ανακριτή φώναξαν συνθήματα, κράτησαν την ίδια στάση που είχαν και τις προηγούμενες ημέρες και τώρα και ενώπιον του. Η στάση που ακολούθησαν τουλάχιστον οι δύο και αυτοί που προφανώς θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι είναι πως δεν θα απολογηθούν γιατί δεν αναγνωρίζουν την διαδικασία. Την εξουσία των δικαστικών αρχών. Βαγγέλη Μάτζιαρη, σε ευχαριστώ.